Καλησπέρα σας κύριε Κερμανίδη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την αναγνώριση και τα λόγια. Εντάξει. Δεν τα λέω εγώ μόνο, τα λένε οι άνθρωποι που έρχονται εκεί. Που αφήνουν στα χέρια σας τα παιδιά τους. Αυτό, γι' αυτό το λέω. Χαίρομαι που υπάρχουν αυτά τα μηνύματα, γιατί πραγματικά πάνω από 20 χρόνια πια με την Ακαδημία Μπέμπιδες δίνουμε έναν πραγματικά αγώνα με τα παιδιά από 5 ως 17 ετών. Προσπαθούμε, είμαστε σε ένα ποδοσφαιρικό χώρο που πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το φανταστεί καν. Ένα αγνό πράγμα είναι αυτό, το οποίο ειλικρινά ένα ξεχωριστό στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι μόνο οι Μπέμπιδες, είναι πάρα πολλές ακαδημίες στην Ελλάδα, παντού προσπαθούν, δημιουργούν, βγάζουν ταλέντα, παιδιά που προχωράνε και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι αυτή. Το θέμα είναι ότι στον επαγγελματικό χώρο δυστυχώς δεν δίνονται τόσες ευκαιρίες όσες πρέπει σε αυτά τα εκπαιδευμένα παιδιά, γιατί πραγματικά είναι πολύ καλά εκπαιδευμένα και ταλέντα και με σωστό ήθος και ποδοσφαιρική σχολή. Αυτό είναι το παράπονό μας, γιατί θα μπορούσαμε να αλλάξουμε όλο το ποδόσφαιρο μας μέσα από αυτές τις ακαδημίες. Να ρωτήσω κάτι. Ένα πεντάχρονο παιδί, τώρα μιας και το έφερε η κουβέντα στο ξεκίνημα, ένα πεντάχρονο παιδί, πώς μπορείς να το βάλεις σε μια σειρά που λέει ο λόγος και να του δείξεις ή να του πεις ότι δεν είναι παιχνίδι αυτό καθεαυτό, ας πούμε, εδώ είναι και για να μάθεις κάποια πράγματα, για να προχωρήσεις. Πώς γίνεται αυτό? Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Η αρχή, το ξεκίνημα, ναι, βεβαίως. Αυτό, γι' αυτό πρέπει να έχει τον προπονητή το κατάλληλο. Γι' αυτό σε αυτές τις ηλικίες πρέπει να υπάρχει εμπειρία, πρέπει να υπάρχει ο δάσκαλος, ο προπονητής, ο οποίος ξέρει να το ξεκινήσει σωστά το παιδί. Είναι το πιο λεπτό σημείο και είναι η αρχή μιας πολύχρονης, μπορώ να πω, εκπαίδευσης, γιατί τα περισσότερα παιδάκια μπορεί να αλλάζουν και ακαδημίες, αλλά ουσιαστικά για πάνω από 10 χρόνια εκπαιδεύονται, ξεκινώντας από αυτή την ηλικία. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, το ξαναλέω. Είναι η αρχή μιας πορείας ετών, η οποία αρχή είναι που θα σε ακολουθεί και σε όλη σου τη ζωή. Γιατί εάν έχεις έναν καλό εκπαιδευτή, έναν καλό προπονητή, δάσκαλο, ψυχολόγο, όλα μαζί να βάλουμε, ξεκινήσεις από 5 ετών, καταλαβαίνετε ότι πλάθεται, δημιουργείται το παιδί, παίρνει σωστές αρχές και αυτό θα του μείνει για εφόρου ζωής. Στην πορεία, κύριε Κερμανίδη, και όταν όσο το παιδί μεγαλώνει, ας πούμε, τελειώνει το δημοτικό, πάει στο γυμνάσιο κτλ. Και στο Λύκειο, γιατί είπατε μέχρι τις ηλικίες των 17, αυτό δεν είπατε, αυτή η ηλικία δεν είπατε. Είναι πιο εύκολο για σας, μάλλον πιο δύσκολο για σας, να τυθασεύσετε, με την καλή έννοια το λέω, το μυαλό ενός παιδιού ή το μυαλό ενός γονιού για το παιδί του που έρχεται εκεί? Καλό αυτό που ρωτάτε. Είναι τα παιδιά, φανταστείτε τώρα να έρθει ένα πεντάχρονο παιδάκι, έρχεται να χαρεί το ποδόσφαιρο, δεν ξέρει τι τον περιμένει, αλλά βλέποντας μέσα στο γήπεδο, βλέποντας πράγματα, τον αρέσει και ακολουθεί πραγματικά την πορεία του. Ναι. Οι γονείς είναι ένα άλλο κομμάτι. Εκείνο είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Η πλειοψηφία των γονιών έρχονται με τη σκέψη ότι εγώ δεν θέλω να γίνει ποδοσφαιριστής, εγώ θέλω να αθλείται, θέλω να περνάει καλά, θέλω να είναι καλά. Φτάνουμε στο δύσκολο, έχει βέβαια γονείς οι οποίοι έρχονται, δουλεύουν, φέρνουν τα παιδιά τους και πάνε σε όλες τις ακαδημίες με το να εκπαιδευτεί να γίνει ποδοσφαιριστής. Ναι. Υπάρχουν και τέτοιοι γονείς οι οποίοι θέλουν το παιδί τους να γίνει ποδοσφαιριστής. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η σχέση. Σε εμάς, επειδή είναι παρουσία μου εκεί συνεχώς κάθε μέρα και ξέρουν όλοι
την ιστορία μου την ποδοσφαιρική και ξέρουν ότι υπήρξα πρώην ποδοσφαιριστής, ναι. Είναι άλλη η σχέση. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο κομμάτι. Στο ότι έχει να απευθυνθεί σε κάποιον ο οποίος έχει περάσει όλη τη ζωή του μέσα από το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν γονείς που ξέρουν καλύτερα από εσάς. Δεν πάνε να έχετε παίξει ποδόσφαιρο τόσα χρόνια. Όταν υπάρχει γονιός ο οποίος επιμένει σε κάποια πράγματα με τα οποία εγώ δεν συμφωνώ, δεν σας το κρύβω, ότι του το λέω και από εκεί και πέρα του λέω εμένα δεν με χρειάζεσαι. Βλέπω ότι τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, άρα εμένα δεν με χρειάζεσαι. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Ναι. Αλλά η απάντησή μου πραγματικά αυτή είναι, δεν με κοροϊδεύω, το λέω με ειλικρίνεια. Το ξέρω. Γιατί πράγματι τι να με χρειάζεται εμένα όταν έρχεται και με κατευθύνει και με θέλει να με περάσει κάποια πράγματα τα οποία είναι παράλογα, από εκεί και πέρα, εντάξει. Ξέρετε τι γίνεται, αυτοί οι γονείς, υπάρχουν γονείς, αυτοί του τύπου γονείς, ναι. Οτιδήποτε δουλειά και να τους κάνεις, ποτέ δεν θα είναι ευχαριστημένοι. Ποτέ. Ποτέ δεν θα είναι ευχαριστημένοι. Επίσης, αυτό είναι γεγονός. Το ξέρω, έχω ακούσει εκατοντάδες παραδείγματα. Επίσης, κύριε Κερμανίδη, μιας και το φαίνει συζήτηση και πάντα χαίρομαι πάρα πολύ όταν μιλάω μαζί σας, γιατί εμβαθύνουμε κιόλας. Από ποια στιγμή και μετά αρχίζουν να εμπλέκονται οι μάνατζερ? Αρχίζουν μετά τα 13-14. 13-14, τόσο μικρά. Ναι. Αρχίζουν εκεί μετά να πλησιάζουν τους γονείς κυρίως τους γονείς, στους αγώνες που πάνε είτε παρακολουθούν, είτε οι γονείς οι ίδιοι ψάχνουν και προσπαθούν να βρούνε. Μετά τα 13, στα 14 πια σίγουρα θα έχουν κάποιον μάνατζερ, είτε είναι πολύ καλός είτε και να μην είναι, αν είναι ο μάνατζερ τόσο δικτυωμένος και τόσο δυνατός, ναι. Μπορεί οποιονδήποτε να τον πάει όπου θέλει. Και αφού πλησιάσουν τους γονείς, μετά δεν έρχονται και σε εσάς να προσέξετε τα παιδιά τους λίγο παραπάνω? Εντάξει. Δεν υπάρχει σε εμάς κανένα θέμα σε αυτό το πράγμα. Ο κάθε γονιός για μένα έχει δικαίωμα πάνω στο παιδί του να ασπίσει και να θέλει να κάνει τα δικά του. Βέβαια εγώ συμβουλεύω τους γονείς πάρα πολύ και ιδιαίτερα όταν έρχονται και με ρωτάνε πάρα πολύ, τους συμβουλεύω. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κάνω περισσότερα πράγματα. Δεν έχω τέτοια αρμοδιότητα. Το ελληνικό, να πάμε στους άντρες τώρα. Ξεκινήσαμε από τα μικρά, από τα πολύ μικρά, πήγαμε στους νεαρούς. Είναι ένα κομμάτι που πραγματικά χαίρομαι που έτσι λεπτομεριακά με τα ρωτήσατε, γιατί. Ναι, με ενδιαφέρει πολύ. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό στο ελληνικό ποδόσφαιρο που πάρα πολλοί κόσμος. Πολλοί ακούνε εντάξει, ακαδημία κτλ. Δεν ξέρουν όμως ότι πάρα πολλές ακαδημίες, ναι, μπορεί να κάνουν παιδομάζωμα και να λειτουργούν διαφορετικά, αλλά είναι και πάρα πολλές οι οποίες αυτό σκοπό έχουν να δημιουργούν, να βγάζουν παίκτες. Εμείς ανήκουμε σε αυτό το κομμάτι και χαίρομαι που έχουμε αποδείξει και στοιχεία πάρα πολλά επάνω σε αυτό. Έτσι είναι. Να φτάσουμε στους άντρες τώρα, στους επαγγελματίες, όλη αυτή τη διαδρομή τέλος πάντων των παιδιών που εύχομαι, δηλαδή. Η ουσία των όσων λέμε με τον κύριο Κερμανίδη και επειδή μας ακούνε και γονείς, είναι να φτάσουν τα παιδιά τους ψηλά, αλλά αρκεί να ακούτε τους ειδικούς. Και έναν ειδικό έχω εγώ τώρα στον αέρα, τον ακούμε με σεβασμό όλοι. Αν θέλετε εσείς βέβαια οι γονείς να τον ακούσετε για τη δουλειά που γίνεται γενικότερα, για να φτάσει ψηλά το παιδί σας και να έχει να κάνει και με αυτό η ερώτηση που θα του κάνω τώρα. Δηλαδή, το πώς είδατε φέτος, γιατί απόψε στις 10 τελειώνει το επαγγελματικό πρωτάθλημα. Σε αυτή τη διαδρομή που ξεκίνησε πέρυσι τον Αύγουστο, ας πούμε, κύριε Κερμανίδη, φτάνοντας σήμερα στο τέλος του και η κανονική διάρκεια και τα play-offs, τι σας μένει από αυτό το πρωτάθλημα, τι κρατάτε περισσότερο από αυτό το πρωτάθλημα? Κρατάω, θα σας πω, μπορεί να απορρίσουν όλοι, τη δίψα των φιλάθλων, των οπαδών, των ανθρώπων για να δούνε μπάλα. Δηλαδή, φτιάξτε το μου λίγο καλύτερα αυτό που λέτε. Κάπως περιμένατε άλλη απάντηση. Όχι, δεν περίμενα καμία. Τίποτα. Όλα τα περιμένω. Τι εννοώ.
βλέπω σε σχέση και με την Ακαδημία ότι ο κόσμος αγαπάει, λατρεύει το ποδόσφαιρο. Θέλει να πάει στο γήπεδο να δει μπάλα. Ότι πραγματικά του αρέσει το ποδόσφαιρο. Αυτό κρατάω περισσότερο. Φάνηκε πάρα πολύ τώρα, γιατί είχαμε αυτά τα τελευταία 3 χρόνια είχαμε θέμα, βλέπετε, είχαμε διακοπεί τα πρωταθλήματα, είχαμε μέναμε στα σπίτια μας, δεν μπορούσαμε να πάμε στο γήπεδο. Και φέτος αυτό φάνηκε πάρα πολύ, στο ότι ο κόσμος διψάει, θέλει να δει μπάλα, ακολουθεί την ομάδα του, θέλει να πάει στο γήπεδο. Αυτό κρατάω εγώ σε πρώτη φάση, και από εκεί και πέρα κρατάω στο ότι η διάρκεια, όπως ήταν το πρωτάθλημα φέτος, πιεσμένο. Και για να πω για τον ΠΑΟΚ, που φυσικά θα με ρωτήσετε για τον ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι φέτος η χρονιά για τον ΠΑΟΚ ήταν πρωτόγνωρη, μπορώ να πω, με τόσα παιχνίδια και με τόσες εμβόλυμες αγωνιστικές, με αγώνες Ευρώπης, με κύπελο Ελλάδος, με πρωτάθλημα, μια γεμάτη χρονιά. Μια γεμάτη χρονιά, και η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσε να τη διαχειριστεί όπως έπρεπε για να την τελειώσει και όπως πρέπει. Γενικά ήταν για όλους τους ποδοσφαιριστές, όλους αυτούς που φέτος ήταν μέσα στα γήπεδα, για τη Super League 1 μιλάω, ότι ήταν πάρα πολύ πιεσμένη χρονιά, με πάρα πολλούς αγώνες. Και είχε ενδιαφέρον, μπορώ να πω, το φετινό πρωτάθλημα. Όταν λέτε δεν μπόρεσε να τη διαχειριστεί σωστά, τι εννοείτε? Ενώ βλέπετε ότι προς το τέλος είδαμε η ομάδα να έχει μια καθίζηση, να μην μετά ειδικά τον αγώνα με την Μαρσέη πραγματικά να πάθει μεγάλη καθίζηση, με πολλούς τραυματισμούς, με παίκτες οι οποίοι δεν αντέξαν στη μεγάλη πίεση και στα επόμενα μάτς δεν μπορέσαν να αποδώσουν, ειδικά εδώ στα play-off τώρα που παίζουμε, και να περιμένουν αυτό που μου δείξαν εμένα, στο πότε να τελειώσουμε, να σταματήσουμε το ποδόσφαιρο. Να ξεκουραστούμε εννοώ, ναι. Να φύγουμε παραθέρηση. Οι πολλοί τραυματισμοί έχουν να κάνουν με τη διαχείριση εντός των ομάδων, γιατί δεν είχε μόνο ΠΑΟΚ τραυματισμούς, έχουν όλες, οι περισσότερες ομάδες. Όλοι είχαν, ναι, όλοι. Οι τραυματισμοί, νομίζω ότι προέρχεται από όλη την κατάσταση που είχαμε τα τελευταία 3 χρόνια. Δηλαδή πριν από την φετινή χρονιά, εκεί είχαμε δηλαδή κάποια διαλύματα, κάποια παιχνίδια δεν γινόταν η σωστή προπόνηση, νομίζω, έτσι πιστεύω εγώ, ότι κάπου δεν γινόταν σωστή, και φέτος βγήκανε πάρα πολλοί τραυματισμοί για αυτούς τους λόγους, και μέσα στη διάρκεια της χρονιάς δεν θα μπορούσε, δηλαδή μόνο συντήρηση πιστεύω μπορούσε να γίνει, και όχι η κάθε αυτού σωστή προπόνηση, για να μπορούν οι παίκτες να είναι γεροί και να μπορούν να παίζουν τους αγώνες. Σήμερα έχει αυτό το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, που είναι το τελευταίο μάτς που έχει ενδιαφέρον, και το Σάββατο έχει και το τελικό πάλι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Αυτά τα δύο παιχνίδια τώρα, επειδή μιλήσατε πριν για διαχείριση και εμένα μου άρεσε αυτή η λέξη που είπατε, αυτά τα δύο παιχνίδια χρειάζονται έναν ειδικό τρόπο διαχείρισης, και για τους δύο προπονητές μιλάω. 100%. Εδώ τώρα θέλει μια στρατηγική, δεν θα την πω εγώ βέβαια, αλλά θέλει μια στρατηγική. Είναι δύο μάτς, δύο διαφορετικά παιχνίδια. Ο ένας σου δίνει τίτλο και ο άλλος σου δίνει τη θέση που θέλεις να κρατήσεις στο πρωτάθλημα. Είναι και μάλιστα πολύ σοβαρά παιχνίδια, και δεν είναι αδιάφορα παιχνίδια. Αυτό είναι το κακό για τον ΠΑΟΚ, ότι δίνει τώρα σε μια φάση όπου δεν είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα, δίνει δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Και τα θέλει και τα δύο. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Πιστεύω όλοι μαζί εκεί πραγματικά να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και να
να δούμε την ομάδα να πετύχει και στα δύο παιχνίδια. Δεν είναι καθόλου εύκολο με την κατάσταση που είναι και δεν θα ήθελα να ήμουν σε καμία περίπτωση στη θέση του προπονητού που, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή πάρα πολλές έννοιες και τεράστια προβλήματα όπως ακούω και βλέπω. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες, κύριε Κερμανίδη, έτσι είναι. Έτσι είναι η αλήθεια αυτή. Δεν θα φοβόμουν ή μάλλον δεν θα είχα έννοιες αν έβλεπα την ομάδα στα προηγούμενα παιχνίδια να πατάει καλά, να πατάει γερά. Αλλά εμένα με προβληματίζει όλη αυτή η αγωνιστική που είχαν οι παίκτες στα προηγούμενα παιχνίδια. Mm-hmm. Και αυτό είναι θέμα. Δηλαδή πόσο θα μπορεί αυτή η ομάδα να επανέλθει σε αυτούς τους δύο αγώνες. Δεν το ξέρω. Mm-hmm. Είναι ένα ερωτηματικό. Σε αντίθετη περίπτωση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τελευταία πάει τρένο. Πάει δηλαδή από επιτυχία σε επιτυχία, δείχνει φρέσκια η ομάδα. Και παίζει και καλά. Ναι. Παίζει και καλό ποδόσφαιρο και παίρνει και αποτελέσματα, καλή ψυχολογία. Ειλικρινά θα δώσω στους παίκτες του ΠΑΟ και σε όλο το team πολύ μεγάλα, πολλά συγχαρητήρια. Πραγματικά θα είναι μεγάλη επιτυχία αν τα καταφέρουν. Ναι, είναι δύσκολο λέτε. Εγώ θέλω να είμαι με τη λογική, ούτε πετάω στα σύννεβα, παρόλο που βέβαια πρώην παίκτης του ΠΑΟ και είμαι, αλλά ξέρω ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά η κατάσταση είναι μέσα στον ΠΑΟ τέτοια που εγρήγορση πρέπει να υπάρχει, πρέπει να βρουν λύσεις, πρέπει να καταστρώσουν μια στρατηγική τέτοια για τα δύο παιχνίδια που να πετύχουμε. Αλλά το πρώτο και κυρίαρχο είναι αυτό το μάτς του πρωταθλήματος, που ο ΠΑΟΚ πρέπει να κρατήσει τη δεύτερη θέση. Γιατί από δεύτερος ξαφνικά να βρεθείς τέταρτος, δεν νομίζω ότι θα είναι και ό,τι καλύτερο. Αλλάζει ο προγραμματισμός. Άσχετα αν η ομάδα ήδη βγαίνει Ευρώπη. Άσχετα αν η ομάδα ήδη βγήκε Ευρώπη. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Το ξέρει όλος ο κόσμος ότι εντάξει, Ευρώπη βγήκαμε. Αλλά άλλο είναι για τον ΠΑΟΚ η δεύτερη θέση και άλλο η τέταρτη. Γι' αυτό πρέπει αυτό το μάτς πρώτα απ' όλα να το χτυπήσει, να πάρει το αποτέλεσμα και να προετοιμαστεί μετά για το τελευταίο μάτς της χρονιάς που δίνει τίτλο, που θα σβήσει ό,τι έχει γίνει φέτος, όλα θα τα σβήσει με την κατάκτηση του κυπέλλου. Τα σβήνει όλα λέτε, Ναι. Τέλεια. Μάλιστα. Ήθελα και άλλο τόσο να μιλήσουμε, κύριε Κερμανίδη, αλλά πρέπει να διακόψω πριν να πάω σε διάλειμμα, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ όταν μιλάω μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλή επιτυχία σε όλους. Να είστε καλά. Αυτά από τον κύριο Παναγιώτη Κερμανίδη.